μόλις τελείωσε το παιχνίδι Αλεξάνδρεια Νάουσα 1-3. Γιώργο, μέχρι το τέλος το πάλι στο παιχνίδι, στο 82, η ομάδα σου έχασε με 2-1 και μετά με 3-1. Πες μας δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο φίλο μου, τον Βασίλη τον Ασλανίδη, και το εύχομαι να παραμείνει στην κατηγορία και το χρόνο να είναι πάλι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα πάμε στα δικά μας. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που έχουμε, τους μεγάλους, για τον αγώνα που δίνουν με δύσκολες συνθήκες. Όμως θα ήθελα να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στα μικρά τα παιδιά που έχουμε, και ειδικά στο αριστερό μπακ, το δεξί μπακ και το center for, οι οποίοι μόνο με τρεις μόνο προπονήσεις είδα ότι αφομοιώσανε κάποια πράγματα που είπαμε στην προπόνηση και άρχισαν να βγαίνουν στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, που έχουμε άλλες 3 εβδομάδες, θα μάθουν περισσότερα πράγματα και πλέον η ομάδα μας άρχισε να παίζει καλή μπάλα. Οπότε για το χρόνο να μην ξεκινάμε από το 0, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε πάλι την άνοδο της ομάδας. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου και πάντα σε εύχομαι επιτυχίες. Να είσαι καλά, Μάκη.